η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η γνωστή ΜΟΜΚΑ, η προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο, στα νησιά και την Παραμεθόριο. Η 180 μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων ΧΟΚ, η αντιαεροπορική ομπρέλα της Αττικής και της Βιωτίας. Η μονάδα που βρίσκεται συνεχώς σε 24-ωρη εγρήγορση. Οι εκπαιδευτές πίσω από τους αλεξιπτωτιστές ελεύθερης πτώσης. Οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν στελέχη σε ύψη που πραγματικά κόβουν την ανάσα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ενεργοποιήθηκε και πάλι το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P3B Orion ενδιάμεσης λύσης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές ικανότητες του πολεμικού ναυτικού. Η τελετή παράδοσης του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε στην Τανάγρα. Η Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού, με την απόκτηση αυτών των αεροσκαφών, ανοίγει μια νέα σελίδα στην ένδοξη ιστορία της. Ορόσημο στην αδιάκοπη προσπάθεια του πολεμικού ναυτικού για τον εξυγχρονισμό των μονάδων του, αποτέλεσε η τελετή ένταξη υπηρεσία του πρώτου αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας P3B ενδιάμεσης λύσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Τανάγρα. Το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας Papa 3 Bravo αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα από πλευράς αυτονομίας, ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας. Ο εξυγχρονισμός των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας θα επιτρέψει στο πολεμικό ναυτικό να ανταποκριθεί επιτυχώς στις μελλοντικές απαιτήσεις, τουλάχιστον μέχρι το 2040. Το έργο του εξυγχρονισμού των αεροσκαφών της ναυτικής συνεργασίας P3 Orion είναι μια αναγκαιότητα στην οποία απαντήσαμε θετικά και την κάνουμε πράξη. Ο αρχηγός ΓΕΔΑΠ, τέραχος Χρήστος Χριστοδούλου, ανέφερε ότι το εγχείρημα ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015 με την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Η σταδιακή ολοκλήρωση του εξυγχρονισμού και των υπόλοιπων αεροσκαφών του πολεμικού ναυτικού και η πλήρης επιχειρησιακή τους αξιοποίηση θα αυξήσει σημαντικά τη μαχητική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτρεπτική τους ικανότητα. Η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους P3 Orion εδώ στην εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας σημαδοδοτεί μια νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό, καθώς αποκτά και πάλι ικανότητα πλήρους επιτήρησης από αέρος σε ολόκληρο το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το πολεμικό ναυτικό επεκτείνει τον αεροπορικό του βραχίωνα, αναβαθμίζοντας έτσι την ναυτική ισχύ της πατρίδας μας, όχι μόνο μέσα στα όρια του Αιγαίου, αλλά και στην ευαίσθητη, στρατηγικά σημαντική και επιχειρησιακά απαιτητική Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι το πρόγραμμα εντάσσεται μαζί με άλλα στην επέκταση των στρατηγικών σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. And now, here today, we are welcoming the first aircraft's return to the Hellenic fleet. Η ΜΟΜΚΑ είναι η μονάδα μελετών και κατασκευών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Τα κλιμάκια της στελεχώνονται από τη Διεύθυνση Μηχανικού του Στρατού Ξηράς σε συνεργασία με τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων όποτε χρειάζεται. Ανά την Ελλάδα αναλαμβάνουν έργα σε τοπικό επίπεδο, σε νησιά και στην Παραμεθόριο, υποφωλία του κοινωνικού συνόλου. Τη μονάδα μελετών και κατασκευών τη συναντά κανείς σε κάθε γωνιά της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα κλιμάκια της, αξιοποιώντας προσωπικό και μέσα των ενόπλων δυνάμεων, συνεργάζονται με τους τοπικούς φορείς για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή έργων γεφυροποιίας και οδοποιίας. Όλα δίνουν λύση σε προβλήματα τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε έκτακτες καταστάσεις όπως οι φυσικές καταστροφές. Η Κρήτη είναι ένα από τα πιο πρόσφατα έργα όπου βρέθηκε κλιμάκιο της ΜΟΜΚΑ, καθώς το νησί υπέστη τεράστια φυσική καταστροφή λόγω κακοκαιρίας. Η κατάρρευση μιας γέφυρας κατέστρεψε την οδική σύνδεση δεκάδων χωριών της περιφέρειας με τα Χανιά. Βρισκόμαστε στον ποταμό Κερίτη. Η ιστορική γέφυρα πίσω μας με την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου κατέρρευσε. Έτσι, η οδική σύνδεση των χωριών εξυπηρετείται μέχρι στιγμής από το πρόχειρο ανάχωμα που κατασκεύασαν με δική τους πρωτοβουλία οι κάτοικοι.
Το κλιμάκιο της ΜΟΜΚΑ κλήθηκε για βοήθεια. Μετά από μελέτη και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, αποκαθιστά προσωρινά την οδική σύνδεση μέχρι την κατασκευή της παλιάς γέφυρας με τη συναρμολόγηση και την καθέλκυση σιδερένια στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέιλι. Είναι τυποποιημένο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται και στον πόλεμο. Το κάθε υλικό είναι σαν Lego και μπαίνει μεταξύ του το ένα με το άλλο και θηλυκώνει ακριβώς. Θα εξυπηρετήσει όχι μόνο την περιοχή, όλα τα ορεινά χωριά, όλο το Σέλνο εξυπηρετάει από εδώ. Μετά είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, που αν μείνει έτσι, ο τουρισμός διέλυσε. Από την πρώτη στιγμή μελετήσαμε μαζί τα σημεία γεφύρωσης, μελετήσαμε την οδοποιία πώς θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί, αλλά πολύ περισσότερο οτιδήποτε ζητάγαμε νομίζαμε ότι βρισκόμαστε σε κάποιο στρατόπεδο. Ό,τι θέλαμε το είχαμε άμεσα. Ήταν πραγματικά υποδειγματική. Ο χάρτης των κλιμακίων της ΜΟΜΚΑ είναι απλά ενδεικτικός των έργων. Στη Σέριφο, αρχική διάνοιξη δρόμου για τη σύνδεση με το φράγμα του νησιού. Στη Ζάκυνθο, η στρατιωτική γέφυρα τύπου Μπέιλι που έδωσε ανάσα στη συγκοινωνιακή ένωση με το λιμάνι. Τα κλιμάκια βρέθηκαν και στα Ψαρά για την επισκευή του Προβλήτα που αποτελεί την κύρια θέση πρημνοδότησης των πλοίων. Η παρουσία του στο Μάτι δε με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ήταν καθοριστική για την πυρόπληκτη περιοχή πριν το χειμώνα του 2018. Η μονάδα μελετών και κατασκευών δεν είναι καινούρια. Είναι συνέχεια της παλιάς στρατιωτικής υπηρεσίας κατασκευής έργων ανασυγκρότησης, με τα τότε κλιμάκια της, τα γνωστά ως ΜΟΜΑ. Μετά την επαναφορά της με νόμο το 2016 και συνεισφέροντας με έργα μέσα στην περίοδο της κρίσης, η ΜΟΜΚΑ λειτουργεί ξανά. Έδρα της στο στρατόπεδο Παπάγου. Πίσω από κάθε έργο υπάρχει η μελέτη. Το επιστημονικό της προσωπικό αποτελείται από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικό προσωπικό, ενώ περιοδικά ενισχύεται και με κληρωτούς αντίστοιχης κατάρτισης. Χρειάζεται να κάνουμε μια μελέτη εξ αρχής ή να εφαρμόσουμε μια εγκεκριμένη μελέτη την οποία μας δίνει κάποιος δήμος ή κάποιος φορέας του δημοσίου. Η αρμοδιότητά μου είναι ακριβώς αυτή, να παρέχω γενικότερα κάθε είδους νομική υποστήριξη επί όποιων νομικών ζητημάτων πιθανώς ανακύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου. Η προσφορά της ΜΟΜΚΑ στο κοινωνικό σύνολο είναι αποδεδειγμένη και συνεχίζει όπου μπορεί να είναι χρήσιμη για όλους. Το τρίτο τάγμα ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας και επιχειρεί με ελικόπτερα τύπου Huey. Η εκπομπή βρέθηκε εκεί και συνομίλησε με τα στελέχη για τους πολλαπλούς ρόλους του τάγματος. Ακόμη καταγράψαμε πτήση με πολυβόλο προσαρμοσμένο στο ελικόπτερο και τις βολές που αυτό εκτέλεσε. Το τρίτο τάγμα ελικοπτέρων αεροπορίας στρατού εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας και επιχειρεί με ελικόπτερα τύπου Huey. Η μονάδα πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ρεαλιστική εκπαίδευση σε συνεργασία με τις μοίρες καταδρομών που εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και με μονάδες της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας. Το έμπειρο προσωπικό του είναι εκπαιδευμένο να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα αποστολών. Η μονάδα συμμετέχει σε μια μεγάλη γκάμα αποστολών, ξεκινώντας από συμμετοχή σε κλαδικές και διακλαδικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αεροκινήσεις, αερομεταφορές, δασοεπιτηρήσεις και μεταφορές VIP. Τάμινοι του τάγματος οργανώνουν τις πτήσεις και είναι πάντα έτοιμοι να πετάξουν για όποιο σκοπό κληθούν. Είμαι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των στρατιωτών και για την διοικητική μέρινα του λόχου διοικήσεως. Το ελικόπτερο Huey απογειώνεται για άλλη μία αποστολή. Αυτή τη φορά εκπαίδευση βολών. Τεχνικό προσωπικό συμμετέχει στις πτήσεις, εκτελώντας το δικό τους απαραίτητο ρόλο. Το σύστημα πολυβόλου βοηθάει στην αυτοπροστασία του ελικοπτέρου από στόχους ευκαιρίας. Οι ασφαλείς πτήσεις προϋποθέτουν σωστό τεχνικό έλεγχο και συντήρηση.
Ως μηχανοσυνθέτης, το έργο μου είναι η καθημερινή προπτήσεως και μετά πτήσεως επιθεώρηση του ελικοπτέρου που μου έχει ανατεθεί, καθώς και η υπηρέτησή του στο πλήρωμα καθόλου οποιαδήποτε αποστολή μας ανατεθεί. Υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό συνεργάζονται και είναι πάντα έτοιμοι για ακόμα μία απογείωση. Είναι οι άνθρωποι που τα φτερά τους φτάνουν πάντα στο Αιγαίο για να διασφαλίσουν την εθνική κυριαρχία στον εναέριο χώρο της πατρίδας μας. Η ατσάλινη φρουρή με την ελληνική ψυχή που δεν υπολείπεται σε θάρρος. Άλλο ένα readiness, υπηρεσία ετοιμότητας δηλαδή, για τα πληρώματα των μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 52+, στην 115 πτέρυγα μάχης, στη βάση της Σούδα στην Κρήτη. Όταν η καλύπτρα του F-16 έχει κλείσει και έχει ανάψει η μηχανή του, είναι βέβαιο ότι σε ελάχιστες στιγμές το μαχητικό αεροσκάφος με το χειριστή του θα είναι στον αέρα. Κρήτη, 115 πτέρυγα μάχης, υπηρεσία readiness των λίγων λεπτών για τα αστέρια στον αέρα του Αιγαίου. Τα readiness κάτω! Η κινητοποίηση είναι αστραπιαία στο άκουσμα της ετοιμότητας. Η καρδιά όλων χτυπάει στα δύο υπόστεγα εκεί όπου βρίσκεται το ζεύγος των μαχητικών. Από 10 προς όλους, τα Star Red Scramble. Τα ξεχνάς όλα και το μόνο πράγμα που σε απασχολεί είναι το πώς θα εκτελέσεις όσο καλύτερα γίνεται την αποστολή σου. Ο χρόνος είναι πολυτέλεια για το υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό. Σε ελάχιστα λεπτά κάνουν τις τελευταίες ενέργειες ώστε το αεροσκάφος να είναι έτοιμο να απογειωθεί αν τελικά απαιτηθεί. Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι τους οποίους κάνει ο χειριστής από τη θέση του εφόσον κινήσει ο κινητήρας και υπάρχουν και οι ασφάλειες στο έδαφος τις οποίες πρέπει να αφαιρέσουμε εμείς ώστε να μπορέσει να είναι πτήσιμο το αεροσκάφος. Η αναγνώριση ή και η αναχέτηση αγνώστων ιχνών στον εναέριο χώρο δεν έχει ώρα ούτε μέρα. Είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο που παίζεται εκείνη τη στιγμή και αλλάζει διαρκώς. Εάν τελικά δώσει απογείωση σε συγκεκριμένα λεπτά, αυτή πρέπει να γίνει τότε που διατάχθηκε, δευτερόλεπτο παραπάνω. Είναι απόγευμα στην 115 πτέρυγα μάχη στην Κρήτη και ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκαφών μόλις επέστρεψε από επιχειρησιακή αποστολή στον αέρα. Την απογείωσή μας αρχικά από το αεροδρόμιο της Σούδας, μετάβαση στην περιοχή ενδιαφέροντος, αρχικά περιπολία και εν συνεχεία δύο αναχαιτήσεις εκτελεστήκαν και στη συνέχεια στην επιστροφή εκτελέσαμε άλλη μια αναχαιτήση. Κάθε πτήση είναι διαφορετική, σίγουρα όμως όλες οι πτήσεις εμπεριέχουν το διαφορετικό στοιχείο και σίγουρα όλες είναι κάτι το μοναδικό, τα συναισθήματα μας είναι σίγουρα ξεχωριστά. Δύσκολο να περιγραφούν με λόγια αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με απόλυτη ικανοποίηση και χαρά. Η αποστολή όμως δεν έχει τελειώσει. Μαζί με το τεχνικό προσωπικό ετοιμάζουν το αεροσκάφος για ανάληψη ετοιμότητας το συντομότερο δυνατό. Καύσιμα, ευθυγράμμιση. Τη μεριά του πλουργού είναι πάρα πολλά τα readiness. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις φορτώσεις. Φορτώνουμε αεροπλάνα καθημερινά και επίσης, είμαστε έτοιμοι να τα οπλίσουμε ανά πάσα στιγμή για να απογειωθούν. Το προσωπικό της 340 και 343 μοίρας των δύο πολεμικών μοιρών της 115 πτέρυγας μάχης είναι σε 24-ωρη ετοιμότητα πάντα για κάθε σενάριο στον αέρα του Αιγαίου. Έχει την δυνατότητα να ενεργοποιηθεί άμεσα και να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. Η 180 μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων HAWK παρέχει αεροπορική προστασία από εναέριους στόχους και το προσωπικό της βρίσκεται σε 24-ωρη εγρήγορση. Αλφα 8 target για Bravo του 687.
αποτελούν την αντιεροπορική ομπρέλα του στρατού Ξηράς. Ο λόγος για τα αντιεροπορικά συστήματα μέσου βεληνικούς τύπου Hawk, τα οποία παρέχουν αεράμινα με ανεπτυγμένη ισχύ πυρός και αξιοπιστία. Αποστολή της 180 μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων Hawk είναι η αντιεροπορική κάλυψη της περιοχής της Αττικοβιωτίας από χαμηλά υπτάμενους στόχους σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις αεράμινας. Η αίθουσα επιχειρήσεων της 180 μοίρας κατευθυνόμενων βλημάτων Hawk λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, καθώς κατευθύνει, ελέγχει και συντονίζει τις επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της μονάδας. Παρακαλώ. Επανθέμω. Η πυροβολακία συνεχίζει τη μόρτα. Ο αξιωματικός επιχειρήσεων δίνει εντολή στην πυροβολαρχία που βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα. Η πυροβολαρχία συνέχισε ετοιμότητα. Ελήφθη από σε ποιοι Blazing Skies. Όλοι σε Blazing Skies, όλοι σε Blazing Skies. Για την υπεράσπιση της αεράμινας της περιοχής δίνεται τώρα συναγερμός. Η αντίδραση του προσωπικού της πυροβολαρχίας είναι ταχύτατη. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τον έλεγχο των κυκλωμάτων πυροδότησης του εκτοξευτή Hawk. Περαιτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται και στα βασικά κυκλώματα του ραντάρ ερεύνηση συνεχούς κύματος, αναγνώριση ταυτότητας αεροσκάφους και ραντάρ εγκλωβισμού μέσων και υψηλών στόχων. Το οποίο ραντάρ δύναται να εγκλωβίσει στόχους σε απόσταση έως και 90 χιλιόμετρων και να κατευθύνει τους πυράβλους Hawk στον εναέριο στόχο που πρόκειται να καταστραφεί. Αλφα ότο! Οι πληροφορίες από τους εκτοξευτές βλημάτων Hawk και από τα ραντάρ της πυροβολαρχίας διοχετεύονται στο κέντρο κατανομής πυρός, όπου ο αξιωματικός τακτικού ελέγχου διεξάγει αντιεροπορική επιχείρηση. Στο κέντρο κατανομής πυρός γίνεται η έρευνα, η διευκρίνηση, ο εγκλωβισμός και η κατάρριψη στόχων αναλόγως της τακτικής κατάστασης. Τα αντιεροπορικά συστήματα Hawk αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αεράμινας και είναι ισχυρότατο στοιχείο της, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πεδίου μάχης. Οι νέοι άνθρωποι που παραδίδουν στις ένοπλες δυνάμεις εκατοντάδες μάχημους αλεξιπτωτιστές ελεύθερης πτώσης. Με χιλιάδες άλματα σε ύψη που κόβουν πραγματικά την ανάσα, διεξάγουν πολυάριθμα σχολεία με διαφορετικό επιχειρησιακό σκοπό το καθένα για τις ειδικές δυνάμεις. Σήμερα γνωρίζουμε τους εκπαιδευτές ελεύθερης πτώσης της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Η ζωή τους μοιράζεται μεταξύ εδάφους και αέρα. Επιχειρούν τα πιο παράτολμα άλματα που φτάνουν μέχρι τα 25.000 πόδια για να εκπαιδεύσουν τους ικανότερους των ειδικών δυνάμεων στη στρατιωτική ελεύθερη πτώση. Είναι οι εκπαιδευτές ελευθέρας πίσω από κάθε σχολείο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Έτοιμος. Σε αυτή την αίθουσα ξεκινά κάθε σχολείο, με πρώτο το βασικό σχολείο ελεύθερης πτώσης. Εδώ είναι η μάνα που γεννάει τους αλεξιπτωτιστές ελευθέρας πτώσεως. Από εκεί και πέρα επιστρέφουν στις μονάδες τους και εκεί ανάλογα με την επιχειρησιακή αποστολή της κάθε μονάδας λαμβάνουν επιπλέον εμπειρία στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί κάθε μονάδα αντίστοιχα και επιστρέφουν πάλι εδώ για μια προκεχωρημένη εκπαίδευση. Στα προκεχωρημένα σχολεία οι εκπαιδευτές πλάθουν εκείνα τα στελέχη που οι μονάδες έπειτα θα στείλουν στις πιο απαιτητικές αποστολές. Στο σχολείο μεγάλων υψών τα άλματα αγγίζουν και τα 25.000 πόδια. Η χρήση οξυγόνου είναι απαραίτητη. Τους μαθαίνουν να χειρίζονται και να συντηρούν όλο τον εξοπλισμό γύρω από αυτό. Στο τέλος του σχολείου είναι ικανοί να κάνουν άλμα πραγματικά στο πουθενά, για να φτάσουν σαν αόρατοι εκεί που πρέπει. Καλώς, καλό άλμα. Στο σχολείο αρχηγών ελευθέρας, οι εκπαιδευτές δείχνουν το δρόμο στους αυριανούς αρχηγούς άλματος. Εκείνους που θα οργανώσουν επιχειρησιακό άλμα με στρατιωτικό εξοπλισμό και φόρτο από μεγάλο ύψος, για να προσεγγίσουν ένα στόχο σε πραγματική αποστολή. Έχω 50 μέτρα ευθεία το στόχο μπροστά μου και πάω για προσγείωση. Σε κάθε ύψος, κάθε σχολείο είναι δίπλα τους. Από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης μέχρι και το τέλος έχουν την ευθύνη τους για να βγάλουν άριστους αλεξιπτωτιστές. Ενεργούμε πάντα συναδελφικά,
επειδή έχουμε περάσει και εμείς από αυτή τη θέση του άγχους, του στρες των πρώτων αλμάτων, οπότε μπαίνουμε στην ψυχολογία του εκπαιδευόμενου και του φερόμαστε σαν συνάδελφο αρχικά και μετά σαν εκπαιδευόμενο. Ενέργειες δηλαδή, δεν βιαζόμαστε σωστά, προσεκτικά. Εκείνη τη στιγμή πάντα σκέφτεσαι τον εκπαιδευόμενο. Ποτέ δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, γιατί τον βάζεις σε δεύτερη μοίρα. Έχεις λοιπόν 3, 4, 5 ή και 8 εκπαιδευόμενους κάθε φορά. Σκέφτεσαι τι μπορεί να κάνει ο καθένας από αυτούς στο άλμα και τι μπορεί να πάει στραβά. Το ιδανικό βέβαια είναι να πάνε όλα καλά. Η συσκευασία και η συντήρηση των αλεξιπτώτων είναι ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο της δουλειάς τους. Εκεί είναι πολύτιμη η βοήθεια δύο συσκευαστών που ανήκουν στην ομάδα. Οι εκπαιδευτές της Ελευθέρας Πτώσης συσκευάζουμε μόνιμα στα αλεξιπτώτά μας. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε άριστα και το διδάσκουμε σε κάθε εκπαιδευόμενο. Η συσκευασία των αλεξιπτώτων γίνεται είτε στη σχολή αλεξιπτωτιστών στην αίθουσα Ελευθέρας Πτώσεως πριν από κάθε άλμα, είτε στη ζώνη ρήψης, εάν απαιτηθεί. Με χιλιάδες άλματα στο ενεργητικό τους και επιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών, συνεχίζουν ακούραστοι, μεθοδικοί, με μια καθημερινότητα που τους θέλει όλο και περισσότερο εδώ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σ' αρέσει εσένα το κομμάτι αυτό, το αλεξίπτωτο δηλαδή, και από εκεί και πέρα να έχεις τη διάθεση να μεταδώσεις όλα αυτά που ξέρεις στον κάθε εκπαιδευόμενο, εξαρτάται το σχολείο κάθε φορά. Η επιτυχία δικιά μας είναι από την αρχή που θα έρθει εκπαιδευόμενος, σώος και αυλαβής, έτσι να είναι μέχρι την τελευταία μέρα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην υπηρεσία του, όπως ακριβώς τον παραλάβαμε από την αρχή της εκπαίδευσης. Έτσι έφτασαν στο λιμάνι της Καβάλας σε αεροπορικό σώου σε μία από τις τελευταίες του συμμετοχές. Αυτό που εισπράττουμε τον κόσμο είναι εμπιστοσύνη, αγάπη, και δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Άριστη γνώση και αλήγιστη ψυχή. Αυτοί είναι οι εκπαιδευτές της Ελεύθερης Πτώσης πίσω από κάθε μάχημο αλεξιπτωτιστή. Στην είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Στις 20 Μαΐου του 1914 άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί χριστιανών κατοίκων, κυρίως Ελλήνων, στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες της χώρας μας προς την Τουρκία αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα, προβλέποντας την επερχόμενη καταιγίδα, άρχισε την επιπλέον ενίσχυση του στρατού της και ιδιαίτερα του στόλου της με την προσθήκη δύο ακόμα σκαφών επιφανείας, των θωρυκτών Λίμνος και Κιλκής, που αγοράστηκαν από την Αμερική. Προήμιο, αλλά και η αφορμή της επερχόμενης θερμής αντιπαράθεσης πάνω στην ήδη επικρατούσα τεταμένη κατάσταση στην Ευρώπη ήταν ασφαλώς η δολοφονία την 28 Ιουνίου του 1914 στο Σαράγεβο της Βοσνίας του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, διαδόχου του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου και της συζύγου του από τον Βόσνιο πατριώτη φοιτητή Γαβρίλο Πρίνσιπ, μέλος της σερβικής μυστικής οργάνωσης Ένωση Θάνατος, γνωστής και ως Μαύρο Χέρι. Παρά την προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης από τη Μεγάλη Βρετανία, η κυβέρνηση της Βιέννης κήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας για να προλάβει την επιστράτευση της Ρωσίας. Τα γεγονότα στη συνέχεια έλαβαν μορφή χιονοστιβάδας. Η Ελλάδα αποφάσισε να τηρήσει στάση ουδετερότητας. Η εκτίμηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι ανεξαρτήτως από την έκβαση του πολέμου η Βρετανία θα παρέμενε κυρίαρχος στην Αιγαίος Ανατολή, βρέθηκε σε ευθεία αντίθεση με τις απόψεις του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και του Γενικού Επιτελείου, που συνέχιζαν να υποστηρίζουν την διαρκή ουδετερότητα της χώρας, ανεξάρτητα από την αλλαγή της στρατιωτικής κατάστασης στα Βαλκάνια. Επρόκειτο για την απαρχή της σύγκρουσης που επέφερε το διχασμό του έθνους, τη χειρότερη επίπτωση του Μεγάλου Πολέμου στην Ελλάδα. Η χώρα εισέρχεται επίσημα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 17 Ιουνίου του 1917. Έκτοτε
οι προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του στρατού επιταχύνθηκαν, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 1918 η Ελλάδα να παρατάξει στο πλευρό των συμμάχων 11 μεραρχίες.